Τα σχέδια βελτίωσης αποτελούν το κορυφαίο μέτρο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, καθώς στοχεύουν στο εξυγχρονισμό της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων. Παραδοσιακά τα σχέδια βελτίωσης αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής, καθώς μέσω των σχεδίων αυτών εκμηχανίστηκε η ελληνική γεωργία και αυξήθηκε η παραγωγικότητα. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πρόκληση. Μια πρόκληση η οποία φαίνεται στις διεθνείς αγορές, οι οποίες ζητούν ολοένα και περισσότερα προϊόντα, καθώς η ζήτηση για τρόφιμα μέχρι το 2050 αναμένεται να διπλασιαστεί και μάλιστα η ζήτηση αυτή ζητάει και ολοένα αυξανόμενα ποιοτικά προϊόντα. Σε αυτήν εδώ την πρόκληση θα πρέπει να ανταποκριθούν οι Έλληνες παραγωγοί, καταθέτοντας το επιχειρηματικό του σχέδιο σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται μέχρι το τέλος, μέχρι το αρχές Απριλίου, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από τα κοινοτικά κονδύλια μέσω του δεύτερου πυλώνα και να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Είναι μια πρόκληση στην οποία όλοι οφείλουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν εδώ την διαδικασία θα παίξουν συνάδελφοι γεωπόνοι γεωτεχνικοί, οι οποίοι θα είναι οι σύμβουλοι επένδυσης των αγροτών. Νομίζω ότι η επιστημονική γνώση και η εμπειρία την οποία διαθέτουν μετά από όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό, έτσι ώστε τα λεφτά των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων να επενδυθούν αποδοτικά. Εν καιρό κρίσης θα υπάρξει ενδιαφέρον με δεδομένο ότι υπάρχει επιστροφή στην Ήπειρο και αν χρειάζεται και η Δία συμμετοχή. Το ενδιαφέρον των παραγωγών είναι τεράστιο. Κάτι το οποίο διαφάνηκε στην έκθεση Αγρότικα, όπου η συμμετοχή τόσο των εκθετών όσο και των αγροτών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Νομίζω ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται δεν φτάνουν για να καλύψουν τους ενδιαφερόμενους και τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουν. Η γνώμη του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου από την αρχή ήταν ότι θα πρέπει να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα συνολικά στο δεύτερο πυλώνα, με μεταφορά πόρων από τον πρώτο πυλώνα, αλλά και στα σχέδια βελτίωσης ειδικότερα. Νομίζω ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων είναι στοίχημα για την κοινωνία, είναι στοίχημα για εμάς τους γεωτεχνικούς και αυτό το στοίχημα θα πρέπει να κυριωθεί. Κύριε Πρόεδρε, το ενδιαφέρον των αγροτών και των νέων είναι δεδομένο σε αυτή την χρονική στιγμή των μνημονίων τα 8 χρόνια. Το θέμα είναι πρώτον η γραφειοκρατία, δεύτερον εάν το γεωτεχνικό δημιουργεί επιπλέον θέματα ως σύμβουλος χρημάτων που πρέπει κάποιος αγρότης να στηρίξει το σύμβουλό του και αν όλα αυτά θεραπεύονται στην ουσία με την νομοθεσία. Η γραφειοκρατία του μέτρου αυτού είναι ελάχιστη. Έχει μειωθεί στο ελάχιστο σε σχέση με τις προηγούμενες προσκλήσεις. Το κόστος του συμβουλού είναι επιλέξιμη δαπάνη σε αυτό το μέτρο. Άρα δεν υπάρχει καμία επιβάρηση του παραγωγού. Ίσα-ίσα η συμβουλή η οποία θα δοθεί και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την επιστημονική γνώση θα πρέπει να θεωρούνται επένδυση και όχι κόστος. Το φάκελο ποιος τον φτιάχνει? Ο συνάδελφος γεωτεχνικός. Από πού πληρώνεται? Εκ μέρους του από τον αγρότη. Αυτά είναι μέσα σε επιλέξιμες δαπάνες. Έχουμε έρθει εδώ όχι για να παρουσιάσουμε τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία έχουν υποτιληχθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα και η πρόσκληση τελειώνει στις 2 Απριλίου, αλλά έχουμε έρθει πιο πολύ σε μια λογική ερωτήσεων-απαντήσεων με τους συναδέρφους μελετητές και τους συναδέρφους από τις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής των περιφερειακών ενωτήτων. Η λογική μας λοιπόν είναι σήμερα να ξεκαθαρίσουμε κάποιες απορίες που έχουν όλοι όσοι εμπλέκονται με το μέτρο. Έχουν ήδη αρχίσει δηλαδή οι αιτήσεις? Έχουν ήδη αρχίσει οι αιτήσεις. Η πρόσκληση ξεκίνησε στο τέλος του Δεκέμβρη. Είναι μια πρόσκληση η οποία έχει προϋπολογισμό 316 εκατομμυρίων ευρώ.
Προς το παρόν πηγαίνουμε κανονικά, δεν έχουμε, δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλα προβλήματα. Οτιδήποτε υπάρχει προσπαθούμε και το λύνουμε. Και είμαστε σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουμε και μέσα από Helpdesk, το οποίο έχουμε αναπτύξει, και μέσα από τις επιτόπιες επισκέψεις που κάνουμε για να έχουμε και μια επαφή με τον κόσμο λίγο, να υποστηρίξουμε την πρόσκληση. Θα μας πείτε λίγο έτσι κάποια τεχνητά χαρακτηριστικά των σχεδίων, ποιοι μπορεί να ενταχθούν, τι δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν? Βεβαίως, η πρόσκληση απευθύνεται σε γεωργούς. Τα σχέδια βελτίωσης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όποιον γεωργό και να ρωτήσετε τι είναι το σχέδιο βελτίωσης, ξέρει να σας πει. Δεν είναι κάτι άγνωστο δηλαδή. Άρα απευθυνόμαστε σε γεωργούς αλλά και σε νέους γεωργούς. Χρηματοδοτούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με επένδυση σε μια γεωργική εκμετάλλευση εκτός από το ζωικό κεφάλαιο, και με την προϋπόθεση αυτό να είναι κάποιος καινούριος εξοπλισμός ή κάποιο καινούριο κτίριο. Χρηματοδοτούμε βέβαια και τις, ας το πούμε, τους εξυγχρονισμούς παλιότερων εγκαταστάσεων. Γενικά χρηματοδοτούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη βελτίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης ενός γεωργού. Κύριε Σατούρα, αυτά τα νέα παιδιά που θα παρακολουθήσουν σήμερα, τι πρέπει να γνωρίζουν βασικά, ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα? Το πρόγραμμα είναι αρκετά τεχνικό και εγώ θα έλεγα ότι για λεπτομέρειες καλό θα είναι να προσπαθήσουν να βρουν έναν μελετητή, έναν σωστό επαγγελματία μελετητή, προκειμένου να τους κατευθύνει και όχι μόνο να έχουν μια σχέση μαζί του για το πρόγραμμα, αλλά να έχουν μια σχέση μαζί του γενικότερη όσον αφορά την, και το παρακάτω κομμάτι, γιατί μέσα από τους μελετητές, τους γεωπόνους μελετητές, περνάει αρκετή πληροφόρηση στο πώς μπορούν αργότερα να έχουν πρόσβαση και σε άλλες επιδοτήσεις πέρα από τα σχέδια βελτίωσης. Αυτό όμως το οποίο θα έλεγα και το λέω πάντα όταν υπάρχει κάποιος που ρωτάει κάτι τέτοιο, είναι προσέξτε να προγραμματίσετε, να επενδύσετε σε αυτά που χρειάζεστε. Δεν χρειάζεται, επειδή το πρόγραμμα, επειδή σου δίνουν το κράτος κάποια χρήματα πίσω σε σχέση με την επένδυσή σου, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξανοιχτείς και να κάνεις πράγματα τα οποία αργότερα μπορεί να σου οδηγήσουν σε προβλήματα. Πρέπει λοιπόν μετρημένα αυτά τα οποία θα αγόραζες από μόνος σου ή ίσως κάνοντας μια πολύ μικρή υπέρβαση, να τα προγραμματίσεις και να τα φτιάξεις, δηλαδή να κάνεις πράγματα τα οποία πραγματικά χρειάζεται η εκμετάλλευσή σου.